Θα ασχοληθούμε, θα ξεκινήσουμε με μια πολύ όμορφη πρωτοβουλία που πήρε η ελληνική κοινότητα με υπογραφή Κρήτης. Θα καταλάβετε γιατί το λέω σε λίγα λεπτά. Η ελληνική κοινότητα στη Βαλένθια της Ισπανίας, καθώς έριξαν εκεί τα μέλη της ελληνικής κοινότητας τον Τίμιο Σταυρό, με αφορμή την εορτή των Θεοφανίων. Μάλιστα, κατάδυση του Τιμίου Σταυρού πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά. Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα στην περιοχή της Βαλένθια, στην Ισπανία. Για συμβολικούς λόγους, λοιπόν, εμείς θα σταθούμε και θα ξεκινήσουμε την εκπομπή μας έτσι. Και ποιος θα μας μιλήσει? Ο κύριος Δημήτρης Βαμβακάς, ο οποίος είναι Έλληνας κάτοικος στη Βαλένθια. Την καλησπέρα μας, κύριε Βαμβακά. Διορθώστε με, καταγωγή από Ρέθυμνο? Από Ρέθυμνο. Γεια σας. Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Χρόνια πολλά. Σε όλη την Κρήτη. Σε όλη την Κρήτη. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Από το Ρέθυμνο. Παρουσιάζουμε το θέμα. Όμορφη κίνηση της ελληνικής κοινότητας, αλλά προτεργάτης ένας κριτικός. Εντάξει, όχι μόνο εγώ. Πάνω απ' όλα ο σεβασμιότατος, που είχε μεγάλη όρεξη, είναι καινούριος, τώρα έχει αναλάβει τα καθήκοντά του πριν 6 μήνες, 7, και έχει μεγάλη όρεξη και ενδιαφέρει και να ασχοληθεί με το θέμα. Για πείτε μας, για πρώτη φορά πραγματοποιείτε... Πρώτη φορά σε όλη την Ισπανία, όχι μόνο στη Βαλένθια, σε όλη την Ισπανία. Σε όλη την Ισπανία. Και μπορώ να πω ότι ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Μαζεύει πάρα πολύ κόσμο, Ισπανοί, Άγγλοι που μένουν εκεί στην περιοχή που ρίξαμε το Σταυρό. Μένουν πολλοί ξένοι, Άγγλοι, Γερμανοί, και παρακολουθήσανε τη ρήψη του Σταυρού. Σε ποιο σημείο έγινε στη Βαλένθια και αν βούτυξε κάποιος? Στη Βαλένθια είναι... Ναι, βούτυξαν 4 άτομα. 2 γυναίκες και 2 αγόρια. Μάλιστα. Ρίγη συγκίνησης και πολύ όμορφα συναισθήματα προκαλεί η συγκεκριμένη πρωτοβουλία. Και εγώ θα πω, αφού έγινε η αρχή, σίγουρα θα υπάρξει σε συνέχεια του χρόνου. Ο Σεβασμιότατος μας υποσχέθηκε ότι τώρα θα το καθιερώσουμε. Πρώτα ο Θεός. Ο αριθμός των μελών και των Ελλήνων εκεί στη Βαλένθια ποιος είναι? Λοιπόν, είμαστε γύρω στις 300 με 350 άτομα. Βρισκόμαστε γύρω στα 150 με 200. Κάποιοι άλλοι έχουν δουλειές, δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Αλλά σιγά σιγά θα οργανωθούμε πιο πολύ και θα γίνουμε όλη μια ομάδα. Εσείς, κύριε Βαμβακά, πώς βρεθήκατε στη Βαλένθια? Εγώ είμαι παντρεμένος από εδώ με μια Ισπανίδα. Ναι. Μου είναι Βαλετσιά. Ναι. Και πριν 5 χρόνια μέναμε στην Κρήτη. Για 20 χρόνια. Και πριν 5 χρόνια αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ και έχουμε ανοίξει ένα μαγαζάκι με ελληνικά και κρατικά προϊόν, το El Greco, και είμαστε εδώ τώρα. Οπότε λέτε να βάλουμε και στην καθημερινότητα ήθη, έθιμα και παραδόσεις και της Ορθοδοξίας, προκειμένου να εγκληματιστούμε πιο εύκολα. Βεβαίως, βεβαίως, οπωσδήποτε. Οι Ισπανοί εκεί πώς αντελήφθησαν τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία σας και την κίνησή σας? Μείναν έκπληκτοι καταρχήν. Μείναν έκπληκτοι. Γιατί δεν το περιμέναν. Δεν ξέραν τι γινόταν. Δεν το γνωρίζαν. Δεν το έχουν ξανασυναντήσει αυτό το γεγονός που γίνεται. Και ευτυχώς ήταν κάποιοι Ισπανοί, μάλλον Ισπανοί που είναι, για μένα είναι Έλληνες, ναι, γιατί μιλάνε τα ελληνικά και ασχολούνται πάρα πολύ με την κοινότητα την ελληνική και ενδιαφέρονται τα πάντα. Και έρχονται στην εκκλησία και έρχονται στα τραπέζια που κάνουμε, σε εκδηλώσεις, τα πάντα. Και αρχίσαν και εξηγούσαν στον κόσμο τι συμβολίζει αυτό που κάναμε. Μάλιστα. Με τη ρήψη του Σταυρού και τι... Ομοιότητες εκεί της Βαλένθια με την Κρήτη έχετε εντοπίσει? Ναι, έχουμε πολλά. Στο κλίμα, καταρχήν. Στο κλίμα. Στα προϊόντα. Παράγουμε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Η κουζίνα μας μοιάζει σχεδόν κατά 80%. Ναι. Εντάξει. Εδώ τώρα να ξέρετε ότι μέχρι τώρα είναι καλοκαίρι στην ουσία. Δηλαδή, έκανε τον Αύγουστο 3 νερά,
Ναι. Το Σεπτέμβριο ένα νερό και τώρα δεν έχει ξαναβρέξει. Εδώ στη Βαλένθια. Κοντά στο κλίμα λοιπόν. Κοντά στο κλίμα τη Κρήτη. Ναι, ναι. Όμορφα. Ναι, ναι. Το ίδιο παιδί. Κύριε... Έχουμε προσαρμοστεί. Λοιπόν, εγώ να ευχηθώ και του χρόνου. Πολύ μεγάλο μπράβο. Έτσι να συνεχίσετε δυναμικά. Να υπάρξει και συνέχεια που θα υπάρξει συνέχεια. Και με το καλό να τα ξαναπούμε και να ξανασυνδεθούμε. Τους χαιρετισμούς. Να είστε καλά, να είστε καλά. Θα ήθελα να στείλω ένα χαιρετισμό στο χωριό μου, στο ριζοσπίτι, στο Ρέθινο. Ναι. Στα αδέρφια μου, τους φίλους μου, στις γενείς μου, σε όλους. Έχουν ενημερωθεί ότι καλά. Θα βγείτε ευχαριστώ σήμερα στην Κρήτη TV. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα σήμερα το παρακολουθάνε όλοι. Α, έχουμε λέει και τηλεθέαση εκεί που έχουμε, δηλαδή στο Ρέθινο, λοιπόν. Βεβαίως, βεβαίως. Τους χαιρετισμούς μας. Να είστε καλά. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ και του χρόνου με υγεία. Τους χαιρετισμούς μας, χαιρετισμούς και στην οικογένεια εκεί του κυρίου Βαμβακά που έχει, έχει βάλια, έχει συντονιστεί, παρακολουθεί το δικό της άνθρωπο.